ποδοσφαίρου. Καλησπέρα από το γήπεδο των Αμπελακίων εδώ στη Σαλαμίνα, όπου μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα για το δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Πειραιά μεταξύ του Αμπελακιακού και του Ίκαρου Καλλιθέας. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, κυρίως για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι θέλουν την νίκη. Και τώρα ξεκίνησε μόλις το παιχνίδι. Καλό παιχνίδι να έχουμε, να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο και ο καλύτερος να επικρατήσει. Να έχει πάει λίγα μέτρα φορά. Φαλτσάει, στάει μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν βρίσκει ο Κορέα στην μπάλα. Σύγχυση είναι στο έδαφος εκεί ο Λάλα. Με τον Γιάννη τον Εμμανουήλ να εκτελεί, δίνοντας για τον Κορέ. Κορέ προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Μακρύ. Μακρύ αφήνει πολύ όμορφα την μπάλα για τον Φουντουκίδη. Φουντουκίδη για τον Στούπη. Στούπη αποφεύγει τον αντίπαλο. Πλησιάζει την περιοχή, μέσα στην περιοχή ο Στούπη για να δούμε πιέζεται. Πλασάρι, πολύ καλή επέμβαση από τον Μαγιάτη. Προϋποθέσει αντεπίθεση τώρα για τον Αμπελακιακό. Έχει κάνει κίνηση ο Σγούρδας, όμως ο Κυριακίδης παρεμβαίνει και καθυστερεί την αντεπίθεση. Πολύ έξυπνη η κίνηση εκεί από τον Σκιαθίτη. Και ο Μπούνταλης από αριστερά κάνει ένα γέμισμα, όμως η μπάλα καταλήγει κατευθείαν out. Φουντουκίδης φαλτσαριστά μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνη κατάσταση, μεγάλη ευκαιρία για τον Ίκαρο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ίκαρο, το πολύ καλό κόρνερ του Φουντουκίδη, κεφαλιά του Κορέ, η μπάλα έφυγε λίγο έξω από τα δοκάρια του Μαγιάτη. Φουντουκίδης Γεωργίου και Βουρλούμης πάνω από την μπάλα. Φουντουκίδης τελικά εκτελεί φαλτσαριστά δυνατά στην αγκαλιά του Μαγιάτη, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο οποίος κρατάει την μπάλα από την πίεση του Ψωίνου και την περνάει για τον Γεωργίου. Γεωργίου με πολύ ωραίο τρόπο προσπαθεί να βρει τον Κυριακίδη. Κυριακίδη κρατάει την μπάλα. Επικίνδυνη κατάσταση. Δεξιά η μπάλα για τον Γεωργίου. Για να δούμε αν βγάλει τη σέντρα πίσω είναι επικίνδυνη. Ο Στούπης είναι μόνος του. Καθυστερεί όμως ο Γεωργίου. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλο. Έκανε το κάτι παραπάνω Γεωργίου, με αποτέλεσμα να χάσει την μπάλα και να υποπέσει και σε επιθετικό φάουλ. Διαδρόμους για τους συμπαίκτες του. Νομίζω ατυχές λίγο το παράδειγμα, αλλά δεν πειράζει. Φαλτσαριστά του Γεωργίου μες στην περιοχή, να δούμε. Μεγάλη ευκαιρία, περνάει η μπάλα, κεφαλιά δοκάρι και το 1-0. Όχι, δεν πέρασε η μπάλα. Δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Τεράστια ευκαιρία. Για να δούμε, σε πολύ καλή θέση όμως και πάλι. Πλασάρι και τώρα είναι το 1-0. Τώρα είναι το 1-0. Με σκόρερ τον Γιωβάν Λάλα. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία τελικά έγινε γκολ. Με το κοντινό πλασέ του Γιωβάν Λάλα στο 31ο λεπτό. Ο Ίκαρος βρίσκει τον τρόπο και λύνει το γόρδιο δεσμό στην άμυνα του Αμπελακιακού. 0-1 λοιπόν το σκορ. Και εγώ είχα την αίσθηση ότι πέρασε την παρατηγραμμή. Ο επόπτης όμως ήταν σε καλύτερη θέση, το είδε καλύτερα από εμάς όπως και να έχει. Έμεινε ακούνητος, οπότε στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε και ο Ίκαρος σε θέση οδηγού πλέον. 31ο λεπτό, Εμμανουήλ από δεξιά. Επιχειρεί ένα ωραίο γεμισμό. Όχι μακρύ σε καλή θέση, όμως η κεφαλιά του είναι πολύ άστοχη. Συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Με τον Αμπελακιακό να εκτελεί το φάουλ μέσα στην περιοχή. Μπάλα, μια σύγχυση. Δεν υπάρχει κάτι. Η μπάλα καταλήγει κατευθείαν out. Δυνατά ο Γεωργίου μέσα στην περιοχή μπάλα. Σύγχυση κεφαλιά. Δεν ανησυχεί ο Μαγιάτης. Μπλοκάρει την μπάλα χωρίς πρόβλημα. Κάπου κόντρα την μπάλα. Το Αμπελακιακού Κυριακίδης για τον Γεωργίου. Για τον Κορέ, με συγχωρείτε. Θωμάς Μακρύς κρατάει την μπάλα. Παρέμβαση του Καρποντίνη που του παίρνει την μπάλα και επιστρέφει για τον Μαγιάτη. Μαγιάτης υπό την πίεση του Θωμάτου Μακρύ. Κάνει κάτι παρακινδυνευμένο. Μια μεταβίβαση επικίνδυνη εκεί. Μπάλα τελικά πηγαίνει εκεί που είναι ο Νάνος δεξιά. Παπαθεοχάρης και Κρουστάλης πάνω από την μπάλα. Παπαθεοχάρης προσπαθεί να γεμίσει την μπάλα. Διάφορος είναι ο Αθανασόπουλος. Με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι ο Γιωβάν Λάλα. Εμμανουήλ, ωραία, περνάει την μπάλα. Πολύ ωραία κίνηση. Δεν υπάρχει offside. Γεωργίου, πολύ κοντά στο 0-2 Ίκαρος. Γεωργίου, σπάει την μπάλα για τον Θωμάτο Μακρύ. Πλασάρι πάνω στο αντίπαλο και δεύτερη προσπάθεια. Δεύτερη εκπληκτική παρέμβαση του. Goalkeeper. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ίκαρο. Νομίζω ότι ο Γεωργίου έκανε μεγάλο λάθος εδώ. Γιατί ο Μακρύς ήταν μόνος του απέναντι στα δίχτυα. Το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να του σπάσει την μπάλα. Με δύο προσπάθειες, εκπληκτική ενέργεια του Πέτρου Μαγιάτη και στις δύο ενέργειες. Νομίζω ότι θα αντικατασταθεί σε λίγο Γεωργίου, Νίκο. Νομίζω ο Ατματσίδης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος του Γεωργίου αυτό που έκανε. Βγάλει σε εκτελή, δίνοντας για τον τερματοφύλακα του τον Μαγιάτη, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Ικάρου. Δεν είναι καλή όμως η τέτοια. Ο Στούπης κλέβει την μπάλα. Και προϋποθέσει επικίνδυνη επίθεση για τον Ικάρου. Στούπης μπαίνει μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τι θα κάνει. Γυρίζει για τον Μακρύ, δεν είναι καλή. Ο Μακρύς αφήνει την μπάλα πίσω για τον Φουντουκίδη. Έχει πάει πολύ έξω όμως ο Φουντουκίδης από δεξιά. Κρατάει την μπάλα.
για τον Εμμανουήλ. Εμμανουήλ προσπαθεί να τη γεμίσει. Δεν είναι καλό το γέμισμα του Γιάννη του Εμμανουήλ. 76ο λεπτό με το παιχνίδι να έτοιμο συνεχιστεί με τον Κρουστάλι να έχει πάει να εκτελέσει το φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κρουστάλι γεμίζει με στην περιοχή. Αθανασόπουλος φαίνεται να ελέγχει τη φάλη. Κακή έξοδο του Αθανασόπουλου και σώζει ο Βουρλούμης τελευταία στιγμή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αβελακιακό. Η κακή έξοδο του Νίκο Αθανασόπουλου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αμπελακιακό στο 76. Η πρώτη αλλά πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ζώτο. Παρέμβαση του Κορέ με τον Αδματσίδη. Να έχει πάει και πάλι να εκτελέσει το κόρνερ. Φαλτσαριστά η μπάλα. Πολύ καλό το κόρνερ. Δύσκολα ο Μαγιάτης. Ασυνεννοησία και των παιχτών. Καρποντίνης προσπαθεί να πέρασει την μπάλα μπροστά. Βουρλούμης αφήνει την μπάλα. Να ελέγξει καθυστερεί ο Νίκος Αθανασόπουλος. Τελικά βγαίνει, μαζεύει την μπάλα. Και το τελευταίο σφύριγμα από την κυρία Λαμπαδαρίου. Ο Ίκαρος φεύγει και από εδώ νικητής. Αγχώδης νίκη στα τελευταία λεπτά. Κλείνοντας βλέπουμε το καταπληκτικό τοπίο της Σαλαμίνας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις Τζιφιές, στον αγώνα του Ίκαρου με τη Χαλκιδόνα.